41 18 6 40. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής g.barlas@papaki.radio.com. Κοντά μας οι εκδόσεις Γρηγόρη, σοβαρή και υπεύθυνη παρουσία στο χώρο του βιβλίου, Σόλωνος 71 το Γενικό Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων Γρηγόρη, τηλέφωνο 210-36-37-011. Ένα βιβλίο των Εκδόσεων Γρηγόρη θα μας συντροφεύσει στη σημερινή μας εκπομπή, ένα νέο βιβλίο, αυτό του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, με τίτλο «Μείνε μαζί μας, βράδιασε». Περπατώντας την προς Εμαούς πορεία σε μια σύγχρονη οδό. Η πορεία μας μέσα στην Εκκλησία είναι μια πορεία με τον Αναστημένο Χριστό, τον οποίο συναντούμε τουλάχιστον με βεβαιότητα κάθε Κυριακή συμμετέχοντας στη Θεία Λειτουργία οι Χριστιανοί, αλλά και η καθημερινότητά μας, εμπνεώμενη ακριβώς από τη συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία, δεν μπορεί παρά να είναι μια πορεία με τον Αναστάντα Χριστό. Μια πορεία σε έναν κόσμο βέβαια που μόνο αναστάσιμος δεν είναι και δεν μπορεί να είναι, αφού πορεύεται σε άλλη πορεία, ξεχωριστή και αντίθετη με αυτή που πορεύεται η Εκκλησία του Χριστού. Η πορεία μας μέσα στην Εκκλησία λοιπόν δεν μπορεί παρά να έχει στόχο αυτόν ακριβώς, φίλοι ακροατές, το να βαδίζουμε μαζί με τον Αναστημένο Χριστό, και αυτό θα φανεί από τον τρόπο της ζωής μας, εάν όντως βαδίζουμε ή αν νομίζουμε ότι βαδίζουμε μαζί με τον Χριστό. Γιατί το να αποδεχθούμε μια τέτοια πορεία θεωρητικά είναι ασφαλώς πολύ εύκολη υπόθεση, το να ζήσουμε όμως μια τέτοια πορεία είναι γεμάτη εμπόδια, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά αφού ζούμε σε έναν κόσμο μακριά από τον Χριστό. Μια πορεία που έχει προϋποθέσεις και απαιτήσεις, και επομένως χρειάζεται κόπο να τη βαδίσει κανείς, τουλάχιστον να θελήσει αρχικά να βαδίσει αυτή την οδό. Γιατί στη συνέχεια ο Χριστός ως συμπορευόμενος βοηθάει τον χριστιανό και επομένως αυτή η οδός γίνεται όλο ένα και πιο εύκολη. Βασίλειος το εισαγωγικό του κομμάτι, υποδοχής λόγος, ήταν από τα Ευαγγέλια που όταν το διάβαζε έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες να το βγάλει εις πέρας, να μπορέσει να ξεπεράσει τους λιγμούς που αναδύονταν σε κάθε λεκτικό βηματισμό του, εισερχόμενος μυστηριακό το τρόπο μέσα στο κείμενο και μάλλον συνοδοιπορώντας με τα τρία πρόσωπα του αναστάσιμου αυτού περιπάτου. Μικρό παιδάκι εγώ, κρατώντας τη λαμπάδα απέναντί του, μου μοιάζε σαν άγγελος εωθινός στο άγγελμα της μιας των Σαββάτων. Όχι επειδή ήταν ο γέροντάς μου, αλλά η όλη στάση και σοβαρότητα που επεδείκνυε κατά την ανάγνωση του αναστάσιμου εωθινού Ευαγγελίου, όχι πρόχειρα και μισοφορεμένα, αλλά με άπασα την ιερατική αμφίεση, σαν να τελείωνε εκεί όλη η ακολουθία, αποτύπωνε τη μεγαλοπρέπεια της στιγμής. Το περιστατικό της πορείας προς Εμαούς αποτελεί το περιεχόμενο ενός από τα 11 εωθινά ευαγγελικά αναγνώσματα, το 5ο κατά σειρά ανάγνωσης, με περιεχόμενο αναστάσιμο, τα οποία διαβάζονται την Κυριακή το πρωί στον Όρθρο, με την ιδιαιτερότητα της αναγνωσής τους όχι από τον Σολέα ή τον Άμβωνα ως ήθιστε, αλλά εντός του Αγίου Βήματος, από το πλαϊνό μέρος της Αγίας Τραπέζης. Το ιδιαίτερο αυτό τυπικό της ανάγνωσης έχει έναν έντονο και αναγωγικό συμβολισμό. Είναι η αναγγελία της Ανάστασης, το περιεχόμενο είναι αναστάσιμο, που έγινε εντός
του Παναγίου Τάφου, η Ανάσταση, σύμβολο η Αγία Τράπεζα, από τον λεύκο φορεμένο άγγελο, σύμβολο εδώ η ιεραρχική παρουσία προς τους μαθητές και μαθήτριες του Χριστού, που είναι οι εκκλησιαζόμενοι σήμερα. Το εωθηνό Αναστάσιμο Ευαγγέλιο, μετά την ανάγνωσή του, το ασπαζόμαστε, ακριβώς γιατί με αυτή την πράξη του λειτουργικού ασπασμού αναπαριστούμε όχι συμβολικά αλλά μετοχικά την προσκύνηση του Αναστάντος Υιού και Λόγου του Θεού. Το Ευαγγέλιο άλλωστε είναι το μόνο βιβλίο στο οποίο απονέμεται λατρευτική προσκύνηση, ακριβώς γιατί αποτελεί τη διαχρονική φωνή του Θεού προς τα παιδιά του, αφού ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Την ανάγνωση του συγκεκριμένου Ευαγγελίου τη χάραξε εκείνος ανεξίτηλα στην καρδιά μου. Προσπαθούσα κάθε φορά να εντοπίζω τα κομπιάσματά του στην ανάγνωση, θεωρώντας ότι κάτι σημαντικό θα κρύβεται στο συγκεκριμένο σημείο. Με μπέρδευε όμως. Δεν υπήρχε σταθερό σημείο λιγμού. Κάθε φορά διαπίστωνα και μια διαφορετική αιτία. Μα όλα πια τον συγκινούν. Εξομολογούμε πως βλάσφημα σκεπτόμουν ενίοτε στα παιδικά μου εκείνα χρόνια. Αργότερα πολύ είναι που κατάλαβα ότι δεν επρόκειτο για κείμενο, για μια απλή ανάγνωση γραφής, αλλά για ζωντάνεμα του λόγου στο κάθε λειτουργικό νυν. Το βιβλίο Ευαγγέλιο μέσα στο λειτουργικό χρόνο λαμβάνει τις διαστάσεις μυστηρίου. Διατηρώντας τα ορατά χαρακτηριστικά του, το χαρτί, τη στάχωση, τη γραφή και το λόγο, ξανοίγεται στην αλήθειά του, την αδιόρατη στα μάτια του σώματος τα παρατηρητικά και ορατή στα μάτια της καρδιάς τα διεισδυτικά. Παροντοποιεί με τρόπο μυσταγωγικό το γεγονός που διηγείται, σπάζοντας τους φραγμούς του χρόνου, απεγκλωβίζοντάς το από τη στενοπό του τότε, ενός παρελθόντος ιστορικού, και σαρκώνοντάς το στο κάθε τώρα της ζωής μας, καθιστώντας έτσι τους πιστούς όχι ακροατές αλλά μετόχους του. Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, διακηρύσει ο Απόστολος Παύλος, διατρανώνοντας ταυτόχρονα την αιωνιότητα της κάθε στιγμής. Στη μυστηριακή παρουσία του Λόγου συνερείται το παρελθόν και το μέλλον σε ένα βιούμενο παρόν. Εν Χριστώ και δια Χριστού παροντοποιείται στη λατρεία, εν Εκκλησία, όλη η ιστορία της σωτηρίας για να ζήσει ο πιστός ολόκληρη και σε όλες τις φάσεις της, στο εδώ και τώρα, στο κάθε παρόν της διαχρονικής πορείας της Εκκλησίας. Τίποτα, μετά τη σάρκωση του Λόγου, στη χωροχρονικότητα του ανθρώπου δεν είναι πια το ίδιο. Συμπελείται ακατάπαυστα ένα μυστήριο που περιέχει όλες τις διαστάσεις του χρόνου στη βίωση της μεταμόρφωσης της στιγμής. Ο άνθρωπος και κάθε τι που ζει ξανοίγεται στην ευρυχωρία του μέλλοντος αιώνος, στην πραγματικότητά του. Και όλα αυτά χάριν της υιοθέτησης από το Θεό της ανθρώπινης φύσης. Η είσοδος του Χριστού στον ιστορικό χρόνο δεν είναι για να τον διαιωνίσει και να τον δικαιώσει, αλλά για να τον υπερβεί και να δείξει ότι δεν είναι ο ιστορικός χρόνος που καθορίζει τον άνθρωπο ως πνευματική οντότητα και ολότητα, αλλά ο χώρος της μεταϊστορίας, ακολουθώντας ωστόσο την αναγκαία, οδυνηρή όσο και επικίνδυνη πορεία στην κοιλάδα του θανάτου, που είναι η ιστορία. Thank you.
έχουμε παρά μια μονάχα στιγμή στη διάθεσή μας. Ας κάμουμε τη στιγμή αυτή η αιωνιότητα. Το κόμπιασμα ήταν λοιπόν κάθε φορά διαφορετικό, γιατί κάθε ανάγνωση ήταν και ένας καινούριος περίπατος. Η ανάγνωση δεν λειτουργούσε ως θύμηση, ως αναπόληση ενός γεγονότος παρελθοντικού. Ζωντάνευε τη στιγμή, δημιουργώντας κενές εμπειρίες σε δεδομένα πορείας γνωστά. Κάθε φορά που το διάβαζε, είχα την αίσθηση ότι οι συνοδοιπόροι του Χριστού γίνονταν τρεις και κάπου εκεί, δειλά-δειλά, αναδυόταν η επιθυμία, να μπορούσα άραγε και εγώ να γινόμουν κάποτε ένας από τους συνοδοιπόρους του. Στο σαλόνι του μικρού διαμερίσματός του υπήρχαν δύο μεγάλοι πίνακες ζωγραφικής και οι δύο με θέμα το ίδιο ευαγγελικό περιστατικό, την πορεία προς Εμαούς. Ο ένας αντίγραφο του πασίγνωστου πίνακα με τη σκηνή της συνοδοιπορίας μέσα στο δάσος και ο άλλος αντίγραφο του μεγάλου Ιταλού ζωγράφου Καραβάντσιο με την σκηνή της κλάσης του Άρτου. Και οι δύο ζωγραφισμένοι εξαιρετικά από πνευματικό του παιδί. Η πορεία προς Εμαούς είχε νοηματοδοτήσει τη ζωή του. Λάμβανε μεγάλο μερτικό της λατρείας της καρδιάς του. Δεν χόρτανε να του κοιτώ. Δεν είχε κόρο η επιθυμία μου να τον ακούω χρόνια και χρόνια, να ταξιδεύει μέσα στο ίδιο ευαγγελικό κείμενο και αρκετές φορές να το ερμηνεύει κηρυγματικά. Αυτό όμως, το οποίο πάντα με προέτρεπε, ήταν να μην ζητιανεύω μόνο εμπειρίες άλλων, να δημιουργώ τις δικές μου, να κλωσάω τη δική μου ιδιαιτερότητα, κατά πως συμβουλεύει ο ανιχνευτής των ιδιαιτεροτήτων Ελίτης. Κλωσάμε όλοι μας μια μικρούλα ιδιαιτερότητα, που αν δεν κάνουμε το παν, ώστε ο υποψήφιος νεοσός να σπάσει το τσόφλι του και να πεταχτεί έξω, πάμε χαμένοι. Περνώντας τα χρόνια και οριμάζοντας την αναζήτηση, ανακάλυπτα πίσω από κάθε λέξη έναν ολόκληρο κόσμο να περιμένει στην επιφάνεια να αναδυθεί. Έναν κόσμο που δεν χρειαζόταν την ευφυΐα για να συλληφθεί, αλλά μάλλον την επιθυμία περιπάτου για να εξερευνηθεί. Ίσως το κείμενο που ακολουθεί, μέσα στο οποίο μετά από λίγο κι εσείς θα περπατήσετε, να αποτελεί εκπλήρωση μιας υπόσχεσης που καλά κρατεί από τα εφηβικά μου χρόνια, λέει ο πατήρ Βασίλειος Χριστοδούλου. Να μπορέσω κι εγώ κάποτε να μιλήσω για αυτόν τον συνοδοιπορικό περίπατο του Χριστού με τους δύο μαθητές του. Όχι για να κηρύξω, για να γράψω κάτι καινούριο ή να προβληθώ, αλλά με τη σκέψη ότι αν θα έφτανα ποτέ στο σημείο να το πράξω, το σημαντικό κέρδος θα ήταν ότι θα είχα σίγουρα πάρει ένα ελάχιστο μερτικό αυτού του περιπάτου. Μου το έλεγε πάντοτε εκείνος ο αιωθινός άγγελος των παιδικών μου χρόνων. Μη μιλάς εύκολα για τέτοια πράγματα. Να ζητάς ταπείνωση, να αξιωθείς εμπειρικών προϋποθέσεων οδύνης για να καταλάβεις. Μερτικό λοιπόν πήρα, ίσως όχι τέτοιας απόλαυσης του Χριστού, μακάρι κάποτε να το λάβω, αλλά ενσυναίσθησης των μαθητών. Μερτικό αγωνίας, περίοδο απελπισίας, απογοήτευσης και αποτυχίας. Αποτυχίας να καταλάβω έγκαιρα, να συνειδητοποιήσω όταν έπρεπε, να εκτιμήσω ανεκτίμητη παρουσία δίπλα μου. Αποτυχίας να ελευθερωθώ από τύπους και διατάξεις, αποτυχίας να γνωρίσω την καρδιά μου, ώστε και σ' άλλους να τη συστήσω, αποτυχίας να εμπιστευτώ. Όλο το βιός του Χριστού είναι τα καρφιά και οι πληγές του, με τα οποία υπογράφει την αγάπη του βάζοντας σταυρό. Με τον ίδιο τρόπο και οι δικοί μας οι πόνοι και οι απώλειες γίνονται οι κυβωτοί στις οποίες διασώζουμε ό,τι πολύτιμο έχει απομείνει από τον κατακλυσμό της συνήθειας και των βεβαιοτήτων, δημιουργώντας μια καινούργια αρχή. Ποιητικά το καταθέτει με συγκλονιστικό τρόπο η Κική Δημουλά. «Κύριε, μη μας πάρεις κι άλλο τις απώλειές μας. Δεν έχουμε που αλλού να μείνουμε». Με τη μοναδική δυνατότητα του πόνου, της απώλειας και οδύνης τελικά, ψηλαφά στο μυστήριο της ζωής. «Σημασία έχει», λέει ο Κίρκεγκορ, «όχι να ξεγλιστρήσουμε χαρούμενα και ευτυχισμένα μέσα από αυτή τη ζωή, αλλά μέσα από τον πόνο να σχετιστούμε με το αιώνιο». Οι έμπονες αυτές καταστάσεις είναι που σε κάνουν να βλέπεις καθαρά, να αξιολογείς, να μετανοείς και να αλλάζεις πορεία.
Μέσα από αυτές είναι που ή σηκώνεις τα μανίκια και οικοδομείς σε αυτόν, ή γλιστράς στο χάος της απελπισίας, της καταδίκης των πάντων και της αυτολύπησής σου. Με αυτές τις δυνατότητες του πόνου, της απώλειας και οδύνης, οι μαθητές ικανώνονται να επιγνώσουν τη ζωή. Αν δεν τρωθείς, λέει πάλι η Δημουλά, πού θα σε βρει η αγάπη. Το βέλος θα την οδηγήσει στην πληγή σου. Για ποιο νομίζεις ξεκινάει από το μακρινό, το έρημο, το αβέβαιο όνομά της? Όχι για το αξέχαστο βλέμμα του τοξότη, στις έλξεις το φαρμάκι βουτυγμένο. Για να τραφεί από την πληγή σου ξεκινάει η πεινασμένη ύπαρξή της. Η προσπάθεια που αναλαμβάνεται στο κείμενο που ακολουθεί δεν είναι απλώς μια ερμηνευτική προσέγγιση, ούτε η συγκέντρωση πατερικών αποφθεγμάτων και γνωμών, αλλά το ξαναζωντάνεμα του περιπάτου σε μια σύγχρονη οδό. Καθόλου τυχαίο ότι οι περισσότερες φωνές που θα ακουστούν στη διάρκεια αυτού του περιπάτου και θα μας συντροφεύσουν δεν θα είναι τόσο οι φωνές των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά ο λόγος σύγχρονων ποιητών και πεζογράφων, φιλοσόφων και στοχαστών. Όχι φυσικά διότι παραθεωρώ τον ανυπέρβλητο πατερικό μας πλούτο, αλλά γιατί θέλω να δείξω ότι πίσω από κάθε σπαραγμό της καρδιάς και αγωνία της ύπαρξης, πίσω από κάθε ποιότητα υψηλή και δημιουργία έμπονη, δεν μπορεί παρά να κρύβεται ο Θεός. Η πορεία του Χριστού διαμέσου των αιώνων συνεχίζεται και τα πρόσωπα της σύνοδη πορείας δεν μπορεί παρά να είναι διαφορετικά και όχι απαραίτητος ενδεδειμένα μέλανα, τριβώνια και προσφωνούμενα υπερθετικά. Κάθε έκφραση υψηλής καλλιτεχνίας, κάθε αριστούργημα του ανθρώπου πολιτιστικό, δεν μπορεί παρά να αναζητά τη λύτρωση από το θάνατο, να κραυγάζει για μια συνέχεια μεταϊστορική, γι' αυτό και να συνοδηπορεί με την Ανάσταση. Και είναι αξιόλογη η προσπάθεια αυτή του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, ο οποίος, όπως έκαναν και οι πατέρες της Εκκλησίας, διαβάζοντας τον αρχαιοελληνικό λόγο, όπως κάνουν οι μέλισσες, έτσι και οι πατέρες Εκκλησίας, έτσι και εδώ ο πατήρ Βασίλειος διαλέγει ό,τι καλύτερο υπάρχει από το έργο πολλών διανοουμένων ποιητών, στοχαστών, πεζογράφων και φιλοσόφων, για να τα χρησιμοποιήσει σε μια αναστάσιμη οδό, σε μια αναστάσιμη πορεία. Και είναι αλήθεια ότι κείμενα τα οποία ενδεχομένως δεν τα είχαμε προσέξει μέσα από σπουδαίους Έλληνες και ξένους συγγραφείς, ή δεν θα τα προσέχαμε ποτέ γιατί δεν κυριαρχεί εκεί ο θρησκευτικός λόγος, εδώ τα βλέπουμε με μια τελείως διαφορετική ματιά ως χριστιανοί. Ίσως γιατί δεν αντέχω, λέει στη συνέχεια, πια την ευκολία με την οποία εντός της Εκκλησίας κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους σε ένθεους και άθεους, απονέμουμε το Χριστό σε όποιον εμείς θέλουμε και τοποθετούμε την παρουσία Του όπου εμείς επιθυμούμε. Ξεχάσαμε ίσως την υπενθύμηση του Χριστού στον Νικόδημο ότι το Πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά ούκ είδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ανάμεσα σε αυτές τις συμπληγάδες του ένθεος, άθεος, πνίγουμε όλη τη ζωή και αγωνία ενός ανθρώπου, αδιαφορώντας για το περιεχόμενό της, αμέτωχη της πορείας του, στεκόμενη μόνο στο τέλος ως επιφανειακοί, επιπόλαιοι κριτές. Ενθυμούμενος αθωνικούς πρόναους, ζωγραφισμένους με τις μορφές αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, να συνοδεύουν την πορεία προς τον Κυρίως Ναό και το Ιερό, σκέφτομαι την αγιογράφηση της προς Εμαούς πορείας με τον Λουκά και τον Κλεόπα, τον Ελίτη και τη Δημουλά, τον Ντοστογεύσκη, τον Ταρκόφσκη, τον Λιβαδίτη, τον Λούις, τον Έλιοτ, με μένα, με σένα, με όλους μας, σε μια πορεία προς την Εμαούς των ανίποτων αποκαλύψεων και των ανέκφραστων εσώτατων εμπειριών, για τις οποίες θα μιλήσουμε όλοι, όχι όμως τώρα, επιπόλαια και ανεπίγνωστα, λες και γνωρίζει ο ένας την καρδιά του άλλου, αλλά τότε, όταν θα είμαστε ομοτράπεζοι του στην Εμαούς της Βασιλείας του και τα πάντα θα γνωρίζονται στην κοινωνία της αλήθειάς του. Στην παρουσία των Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας μας, ψηλαφώ τη χαριτωμένη κατάφαση του Θεού και στα πρόσωπα όλων αυτών των ανθρώπων και ακόμα περισσότερων τις έμπονες, αγωνιώδεις και αναζητητικές προϋποθέσεις της. Στο σημείο αυτό οφείλονται πολλές ευχαριστίες στα μέλη της νεανικής συντροφιάς του ΝΟΟΥ, μεταμορφώσει ο Σωτήρος Καλυφαίας,
στο πλαίσιο της οποίας επιχειρήθηκε την περίοδο 2012-2013 το ξαναζωντάνεμα αυτής της πορείας και της οποίας το απομαγνητοφωνημένο υλικό χρησιμοποιήθηκε ως αφετηρία αυτής της συγγραφικής προσπάθειας που, όπως βλέπουμε φίλοι ακροατές, είναι αποτέλεσμα μιας ζωντανής συλλογικής πορείας στην κατεύθυνση αυτή, την προς Εμαούς, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, και όχι ένα απλό αποτέλεσμα διανοητικής προσπάθειας. Έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό για το εν λόγω βιβλίο. Η παρουσία και η δίψα τους, λέει ο πατήρ Βασίλειος, ήταν που αναμόχλευσαν την εφηβική μου οφειλή και ανατάραξαν τα λιμνάζοντα εντός μου νοήματα της πορείας. Πολλά βέβαια προσθέθηκαν, αλλά αφαιρέθηκαν αφού στη διαδρομή μεταξύ της καρδιάς, της πένας και του χαρτιού, λέξεις ερχομένες από πολύ παλαιά, οι άλλες νεότερες συνοστίζονται, σαλεύουν σαν κάτι να ζητάνε, αναπηδούν ως το σημείο να σε πιτσιλάνε και στο πρόσωπο, καθώς η πλώρη βυθίζεται μέσα στα γεγονότα. Δεν ξέρω αν αρχίζοντας ο καθένας τη συνοδοιπορία του με τον Χριστό, από την επόμενη ακριβώς σελίδα μπαίνει σε αυτήν σκυθροπός από τις δυσκολίες της ζωής, την απελπισία των στιγμών και τις ματαιώσεις του βίου του. Σίγουρα όμως εύχομαι κάτι μέσα από τις περιπατητικές αυτές σελίδες να αλλάξει, να δημιουργηθεί μια επίγνωση, έστω μια υποψία για αυτόν τον συντροφικό Θεό και για όλες τις πυρκαγιές που βάζει, ώστε εκεί κάπου στην Εμαούς της τελευταίας σελίδας, ξαποστάζοντας όλοι μας από το περπάτημα αυτό το βιβλικό και κλώντας τον άρτο των ίστατων γραμμών, να επιστρέψουμε στην Ιερουσαλήμ των καρδιών μας, των πρωτοξεκινημάτων, των βαπτισματικών μας στιγμών, διηγούμενοι στους φίλους και γνωστούς τα εν τη οδό και ως εγνώστη ημίν εν τη κλάση των βιβλικών τούτων γραμμών. Κείμενο από
από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, 24ο κεφάλαιο, στίχη 13 έως 35, το κείμενο της προς Εμαούς πορείας. «Και ειδού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα, εις κόμην απέχουσαν σταδίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ, η όνομα Εμαούς. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περιπάντων των συμβεβικότων τούτων. Και γένετο εν το ομιλήν αυτούς και συζητήν και αυτός ο Ιησούς εγγύσα συνεπορεύετο αυτής. Οι δύο οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτών. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι συλλογή ούτιους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστές και θροποί. Αποκριθείς δε ο Ιης, ο όνομα Κλέοπας, είπε προς αυτόν. Σιμώνος παρικήσιν Ιερουσαλήμ και ούκα έγνωστα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες ταύτες. Και είπεν αυτής, ποια, είδε είπον αυτό τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως εγένετο ανήρ προφήτης δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού. Όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις κρίμα θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ. Αλλά γε συν πάση τούτης τρίτην ταύτην ημέραν άγιοι σήμερον αφού ταύτα εγένετο. Αλλά και οι γυναίκες την έσεξ ημών εξέστησαν ημάς γενόμενε όρθριε επί των μνημείων. Και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήλθον λέγουσε και οπτασίαν αγγέλωνε ορακένε ή λέγουσιν αυτόν ζήν. Και απήλθον την έστον συνημήν επί των μνημείων. Και εύρον ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπων, αυτόν δε ουκ είδον. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία του πιστεύειν επί πάσιν εις ελάλησαν οι προφήτε. Ουχή ταύτα έτη παθήν των Χριστών και εισελθήν εις την δόξαν αυτού. Και αρξάμενος από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών διερμήνευεν αυτής εν πάσες τες γραφές τα περί εαυτού. Και ήγγισαν εις την κόμη μου επορεύοντο, και αυτός προσεποιείτο πορωτέρω πορεύεστε. Και παρεβιάσαντο αυτόν λέγοντες μήνων με θυμών, ότι προσεσπέραν εστί και κέκλικεν η ημέρα και εισήλθε του μήνες είναι αυτής. Και εγένετο εν το κατακληθήνε αυτόν με ταυτόν λαβών τον άρτον ευλόγησε και κλάσασε παιδίδου αυτής. Αυτόν δε διενύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν, και αυτός άφαντος εγένετο απ' αυτόν. Και είπων προς αλλήλους, ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν, ως ελάλη ημήν εν τη οδό και ως διήνη γενημήν τας γραφάς. Και αναστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθρισμένους τους ένδεκα και τους συναυτής, λέγοντος ότι ηγέρθη ο Κύριος όντος και όφθη σήμονη. Και αυτοί εξηγούντο τα εν τη οδό και ως εγνώστη αυτής εν τη κλάση του άρτου. Προετοιμασία. Επειδή και ο αφανής, λέει ο Ελίτης, παρόν αισθάνομαι πως είναι, ο μόνος που τον ονομάζω πρίγκιπα, όταν ήρεμα το σπίτι, αγκυροβολημένο μες το ηλιοβασίλεμα, οργάνει άγνωστες λάμψεις και σαν από έφοδο μια σκέψη εκεί που για τα λού τραβούσαμε αναπάντεχα μας κυριεύει. Το περιστατικό της πορείας προς Εμαούς εντάσσεται στο πλαίσιο των εμφανίσεων του Αναστάντος Χριστού στους μαθητές και φίλους του. Στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων αναφέρεται ότι ο Χριστός μετά την Ανάστασή του εμφανιζόταν επί 40 ημέρες στους μαθητές του ή επί ημέρας πλήγους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε άλλο σημείο του ίδιου βιβλίου. Η εκκλησιολογική κατανόηση αυτών των εμφανίσεων είναι η προϋπόθεση για την επιμέρους προσέγγιση τους. Ο Χριστός δεν εμφανίζεται στους μαθητές για να παράσχει αποδείξεις περί της Αναστάσεώς του. Η Ανάσταση δεν είναι γεγονός προσωπικής νίκης του Χριστού για την οποία θέλει να πείσει τους μαθητές, αλλά γεγονός πανανθρώπινο, αφού ο Χριστός ανιστά στη θεανδρική του υπόσταση παγγενή τον Αδάμ. Δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα για τους μαθητές, αλλά και για κανέναν από εμάς σήμερα, να πιστούμε για την νίκη ενός προσώπου εναντίον του θανάτου, τη στιγμή που ο ίδιος αυτός θάνατος θα με καταπιεί μετά από λίγο. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να μη σταγωγηθούμε στον τρόπο ζωής που υπερβαίνει τον πανικό του τέλους και καθιστά τον τάφο διαυγή. Εάν ο Χριστός ανέστη, αυτό ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους και γίνεται άθλημα ελπίδας και προσωπικής μετοχής στη νίκη κατά του θανάτου. Ο άνθρωπος βεβαιώνεται για την Ανάστασή του στο βαθμό που συσωματώνεται και συνακολουθεί τον Χριστό.
Οι εμφανίσεις του λοιπόν, πέραν του ότι εμψυχώνουν τους καταρακωμένους και απελπισμένους μαθητές, λειτουργούν και ως μία ανανέωση της κλίσης τους. Ο Χριστός εμφανίζεται για να τους εμπεδώσει τον εγγενισμό μιας άλλης καινούργιας πραγματικότητας. Δεν θα είναι πια οι μαθητές και φίλοι του, που τον ακολουθούσαν και άκουγαν τα κηρύγματά του, που γεύονταν των ευεργεσιών του και μειούνταν στα υψηλά νοήματα της διδασκαλίας του. Καλούνται πλέον οι ίδιοι να μυσταγωγηθούν στην νίκη επί του θανάτου και να γίνουν οι διαπρίσιοι κηρυκές της σε όλη την οικουμένη. Τα πάντα στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους άλλαξαν μετά την Ανάσταση. Οι συντεταγμένες της ιστορίας γίνονται ουσιαστικά χριστολογικές και η ανθρωπότητα επανευρίσκει την καταγωγική της αρχή ως το εσχατολογικό της τέρμα. Οι μαθητές πρέπει να πάψουν να σκέπτονται και να βρουν όπως πριν. Να εκλαμβάνουν τον Χριστό ως άνδρα προφήτην, δυνατόν ενέργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού. Ο Χριστός δεν είναι κάποιος που επανήλθε στην ίδια γήινη ζωή μετά τη θανήτου. Δεν είναι κάποιος που επιβιώνει του θανάτου του με θαυματουργικό τρόπο. Είναι η ίδια η ζωή που έχει καταπιεί το θάνατο. Είναι η αυτοζωή που απέμαξε το θάνατο και τον στράγγιξε σε δυο μέτρα γης. Τον άφησε ανίσχυρο και σκυλευμένο από την αιωνιότητά του, να διεκδικεί μόνο το σώμα και αυτό θα το χάσει στη δευτέρα παρουσία του Χριστού, προσπαθώντας να το ροκανίσει με τον χρόνο, γερνώντας το στη φθορά, σταματώντας εν τέλει τους κτύπους της καρδιάς. Ο Χριστός είναι εν εταίρα μορφή, βεβαιώνει ότι θα είναι για πάντα μαζί τους, αλλά όχι με τον τρόπο που ήξεραν. Το σώμα του Αναστάντος, αν και τώρα είναι σώμα πνευματικών, δεν πάβει να είναι σώμα αληθινό και πραγματικό, μεταμορφωμένο από το ίδιο το πνεύμα και αναστημένο από τον ίδιο τον Θεό Πατέρα. Αυτό το σώμα δεν υπόκειται τώρα στους περιορισμούς της παρούσας ζωής. Υπόκειται όμως σε επιβεβαιώσεις και ψηλαφίσεις. Ο εν εταίρα μορφή Χριστός φανερώνεται να περπατά με τους μαθητές, να συντρώγει μαζί τους, να τους μιλά δείχνοντας ότι Αναστάς γίνεται διαστατός μεν απόν από τη ζωή, αλλά αδιαστάτος παρόν. Δεν επιδέχεται πλέον τους περιορισμούς του χρόνου και του χώρου. Εισέρχεται και κλεισμένων των φυρών, αλλά ίσταται συγκλονιστικά παρόν εν το μέσο αυτών. Ενώ τη Σταύρωση, ας πούμε φίλοι ακροατές, την έβλεπαν όλοι οι άνθρωποι, τον εσταυρωμένο Χριστό όσοι ήταν παρόντες, ανεξαρτήτως της πνευματικής τους καταστάσεως, η Ανάσταση είναι κάτι το υπερφυσικό, ξεπερνάει τις ιστορικές συντεταγμένες και τα συνήθη του βίου αυτού, τις βεβαιότητες αυτού του βίου και τις αισθήσεις. Γι' αυτό και ο Χριστός φανερώνεται μόνο σε όσους πιστεύουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις δηλαδή, κινούμενος σε ένα χώρο στη ζωή αυτή μεν, αλλά υπερφυσικό θα λέγαμε ταυτόχρονα. Γι' αυτό και δεν επιδέχεται τους περιορισμούς του χρόνου και του χώρου. Κάτω από το πρίσμα αυτής της κατανόησης καλούμαστε να δούμε, λέει ο Πατήρ Βασίλειος, στη συνέχεια και να ζήσουμε την υποδιερεύνηση πορεία προς Εμμαούς. Ποτέ δεν φτάσαμε να ξέρουμε ολοκληρωμένα, ποτέ στα σίγουρα. Εμφανίστηκε, όμως όχι. Η καρδιά πειρακτώθηκε, αλλά πάγωσε. Είναι αυτός, παραμένει σιωπηλός. Είναι εσύ, εξαφανίζεται. Υπάρχει μόλις ψωμί, χέρια και μια χειρονομία. Το πρόσωπο πάντα διαφορετικό. Πάντοτε ένα καινούριο πρόσωπο. Το απόγευμα πλησιάζει και η μέρα υποκλίνεται. Είναι ο καιρός για ανάπαυση, για νερό, κρασί, ψωμί. Γιατί δεν ρωτήσατε αμέσως? Δεν αδράξατε τα πόδια του? Γιατί δεν κρατήσατε τα χέρια του? Γιατί δεν κομποδέσατε τη σκιά στο παγκάκι? Μένουμε έτσι λοιπόν, οι μαθητές που δεν βρεθήκαμε στους Εμμαούς, τα χέρια μας βαριά από θάμβος. Ήταν λοιπόν αυτός, υπήρξε πραγματικά? Πού? Η νύχτα σάρωσε τα ίχνη, ας μεταφέρουμε ακόμα πιο γρήγορα στους άλλους τη βεβαιότητα της αμφιβολίας. Ένα ποίημα της Άννας Καμιένσκα με τίτλο ακριβώς «Εμμαούς». Thank you.
ορολογία. Ποιος είναι ο τρίτος που περπατάει πάντα δίπλα σου? Όταν μετράω, υπάρχουν μονάχα εσύ και εγώ μαζί. Αλλά όταν κοιτάζω μπροστά πάνω στον άσπρο δρόμο, υπάρχει πάντα και κάποιος άλλος που περπατάει πλάι σου, που γλιστράει τυλιγμένο σε καστανό μανωτία, κουκουλωμένος. Δεν ξέρω αν είναι άντρας ή γυναίκα. Όμως, ποιος είναι αυτός στο άλλο σου πλευρό? Έλιουτ. Το συγκλονιστικό αυτό περιστατικό της προσεμαούς πορείας, λέει ο πατήρ Βασίλειος Χριστοδούλου, στο βιβλίο «Πάντοτε μείνε μαζί μας, βράβιασε», μας το διασώζει μόνο ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ενώ το αναφέρει μόνο λεκτικά και ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Το περιστατικό αφορά τη συνοδηπορία του αναστημένου Χριστού με δύο από τους μαθητές του, ξεκινώντας από το Ιεροσόλυμα με κατεύθυνση το χωριό Εμαούς. Του ενός το όνομα αναφέρεται στο Ιερό Κείμενο και είναι του Αποστόλου Κλεόπα, ενός εκ των 70 Αποστόλων, ο οποίος φέρεται κατά την παράδοση να είναι και αδελφός του μνήστορος Ιωσήφ. Του δεύτερου προσώπου το όνομα αποσιωπάται από το Ιερό Κείμενο, ενώ οι βιβλικοί ερμηνευτές, χωρίς να μπορούν να αποφανθούν με απόλυτη σιγουριά, κατατείνουν στο πρόσωπο του Αποστόλου Λουκά. Το πρόσωπο του Αποστόλου Λουκά είναι εκείνο που πέρασε και μέσα στην υμνολογία της Εκκλησίας μας ως ταυτιζόμενο με τον δεύτερο συνοδίτη του Κυρίου. Το όλο περιστατικό βρίσκεται στο τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά και συναπαρτίζει ένα σύνολο διηγήσεων περί εμφανίσεων του αναστημένου Χριστού και διατρανώσεως της Ανάστασης. Τις πορείες προς Εμαούς προηγείται στη διήγηση του Λουκά η εμφάνιση των δύο εξαστραπτών των ανδρών αγγέλων στις μυροφόρες γυναίκες, στις οποίες διαμηνύεται η Ανάσταση του Χριστού. Εκείνες με τη σειρά τους τρέχουν να φέρουν τα καλά νέα στους Αποστόλους, οι οποίοι στο άκουσμά τους δυσπιστούν. Ακριβώς μετά έχουμε την επίσκεψη του Πέτρου στο μνήμα και τη διαπίστωση από τον ίδιο πλέον των κενών νεκρικών σαβάνων, ακριβώς όπως και οι μυροφόρες είχαν αναφέρει, χωρίς την ύπαρξη του θεανδρικού σώματος εντός τους. Τα δύο αυτά περιστατικά έχουν γίνει ήδη γνωστά στους δύο μαθητές, στον Κλεόπα και στον Λουκά, οι οποίοι παρόλα αυτά ξεκινούν απογοητευμένοι και κατηφείς να φύγουν από τα Ιεροσόλυμα με κατεύθυνση το χωριό που πιθανώς κατοικούσε ο Κλεόπας, την Εμαούς, χωρίς φυσικά να εμπιστευτούν τη μαρτυρία των μυροφόρων γυναικών. Και ιδού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι, εν αυτή τη ημέρα οι σκόμοι να απέκουσαν στα δύο εξήκοντα από Ιερουσαλήμ, ή όνομα Εμαούς. Ρωτήστε τους, λέει ο Δοστογεύσκη στον Ηλίθιο, ρωτήστε τους λοιπόν όλους, έναν έναν, πώς την καταλαβαίνουν την ευτυχία. Ενα είσαστε βέβαιοι πως ο Κολόμβος δεν ένιωσε την ευτυχία όταν ανακάλυψε την Αμερική, μα όταν έφτασε στο σημείο να κοντεύει να την ανακαλύψει. Να είσαστε βέβαιοι ότι ο κολοφόνας του θριάμβου και της ευτυχίας του βρίσκεται τρεις μέρες ίσως πριν από την ανακάλυψη του νέου κόσμου, τη στιγμή που το πλήρωμα, απελπισμένο, ήταν έτοιμο να επαναστατήσει και να κάνει στροφή για πίσω στην Ευρώπη. Τη στιγμή εκείνη δεν ήταν ο νέος κόσμος που κινδύνευε να χαθεί. Ο Κολόμβος πέθανε πάνω στην ώρα και μόλις τον πρωτοαντίκρισε και χωρίς να ξέρει τι είχε ανακαλύψει. Εκείνο που είχε σημασία είναι η ζωή. Και μόνο η ζωή. Είναι η αδιάκοπη, η αιώνια αναζήτηση της ζωής, το ακούραστο κυνηγητό της, όχι η ανακάλυψή της, η κατάκτησή της. Η πορεία που μόλις ξεκινά και που κι εμείς αρχίζουμε να ακολουθούμε συμβαίνει εν αυτή τη ημέρα. Με τη φράση αυτή δηλώνεται η Κυριακή, η ημέρα της Ανάστασης. Αυτό γίνεται ακόμη σαφέστερο πιο κάτω, στο στίχο 21, όπου ο Κλεόπας φαίνεται να βεβαιώνει τον άγνωστο συνοδοιπόρο τους ότι τρίτην ταύτην ημέρα ανάγει σήμερον αφού ταύτα γένετο. Με δεδομένη λοιπόν την Παρασκευή ως ημέρα θανάτου του Ιησού, τα γεγονότα του θανάτου είναι που διηγούνται στο συνοδοιπόρο τους, η Κυριακή αποτελεί την τρίτη ημέρα της αναφοράς του Κλεόπα. Το χωριό στο οποίο οι δύο μαθητές κατευθύνονται πεζοπορώντας απήχε περίπου 11 χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα, καθόλου τυχαίο βέβαια, αφού θα δινόταν άπλετος χρόνος του Χριστού να τους μιλήσει. Το συγκεκριμένο περιστατικό, αν και όπως είπαμε εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο εμφανίσεων του αναστημένου Ιησού, εκφεύγει κατά πολύ από το να χαρακτηριστεί απλώς ως μία από τις πολλές εμφανίσεις του. Η θεολογική του δυναμική είναι τεράστια, αφού συμπυκνώνει, θα έλεγα, μέσα σε έναν περίπατο
όλη την περιπέτεια του Χριστού να οικειωθεί τον άνθρωπο, να του μιλήσει, να του αποκαλυφθεί. Αν θα μπορούσαμε με μία λέξη και μόνο να πλησιάσουμε έναν ορισμό για το τι τελικά είναι εκκλησία, θα λέγαμε ότι είναι οδός. Ο ίδιος ο Χριστός αυτοπροσδιορίστηκε όχι ως το τέρμα, η ολοκλήρωση, η κατάπαυση, αλλά ως δρόμος, ως πορεία. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Από τις πρώτες κιόλας στιγμές του ιστορικού του βίου, ο χριστιανισμός κηρύχθηκε ως οδός, ως πορεία που αναλαμβάνει ο άνθρωπος να βρει την καρδιά του και σε αυτήν τον Θεό του. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στο βιβλίο των Πράξεων, σχετική με την αναταραχή που έφερνε η κήρυξη του Ευαγγελίου από τον Παύλο στην Έφεσο. Εγένετο δε κατά των καιρών εκείνων τάραχος ούκο λίγος περί της οδού. Ο ίδιος χαρακτηρισμός του χριστιανισμού ως οδού αποδίδεται και από τον Ρωμαίο ηγεμόνα της Κεσάριας Φίλικα κατά τη διαδικασία δίκης του Αποστόλου Παύλου. Ακούσας δε ταύτα ο Φίλιξ, ανεβάλε το αυτούς ακριβέστερον ειδός τα περί της οδού. Μα και οι ίδιοι οι χριστιανοί κατά τους πρώτους αιώνες φιλιακρότες αναγνώριζαν τους εαυτούς τους ως οδίτες. Ο Χριστός δεν ήρθε στη γη για να κηρύξει μία ιδεολογία, για να ιδρύσει μια θρησκεία, για να παραδώσει ένα σύστημα αρχών καλής συμπεριφοράς και ηθικής. Ήρθε σε έναν κόσμο αφενός μεν εγκλωβισμένο σε μια θρησκευτική τυπολατρεία, Ιουδαίοι, αφετέρου δε ακινητοποιημένο στο σκοτάδι της αγνωσίας, εθνική, για να ξεσηκώσει τους ανθρώπους σε μια πορεία, για να τους κινητοποιήσει, να τους μάθει να τον αναζητούν και όχι να τον περιμένουν, να τους οδηγήσει σε ξέφωτα θεογνωσίας. Τα πρώτα λόγια του Ιησού στην αρχική συνάντησή του με τους μαθητές δεν είναι κάποια διδασκαλία ή προσπάθεια εξήγησης της αποστολής του. Είναι λόγος προτρεπτικός σε πορεία και εμπιστοσύνη, δεύρο ακολούθημη. Όπως αποκτούμε γνώση για τη ζωή όχι μέσα από μαθητικά εγχειρίδια, αλλά διανύοντας το δρόμο των ετών, αποκομίζοντας καθοδόν τις εμπειρίες του Φίου, κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την εν Χριστώ ζωή μας. Ο Χριστός γινώσκεται στην ευθύνη ανάληψης μιας πορείας, στην απόφαση περπατήματος μιας οδού. Πρέπει να ανοίξουμε το βήμα σε αυτό το μονοπάτι, να συντονιστούμε σε αυτόν τον τρόπο ζωής και μετά θα αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε μόνοι μας. Όσο παραμένουμε έξω, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σωστά. Αλλά οδηγίες που έδωσαν άλλοι, ποτέ δεν μπορούν να μας μεταδώσουν πώς είναι στην πραγματικότητα η οδός. Δεν μπορούν να είναι υποκατάστατο για την άμεση, την προσωπική εμπειρία. Αυτό που αδιάκοπα κάνει ο Χριστός μέσα στα Ευαγγέλια και όχι μόνο με τους μαθητές του, είναι να βάζει τους ανθρώπους σε πορεία, σε κίνηση, να τους ξεσηκώνει παίρνοντάς τους από εκεί που είναι και πηγαίνοντάς τους στο χώρο και στον τρόπο που εκείνος επιθυμεί. Σε πολλά θαύματά του ο Χριστός, μετά την επιτελούμενη θεραπεία, προσκαλεί τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν, όχι μόνο στην αλλαγή του τόπου, αλλά στην αλλαγή των εσωτερικών δεδομένων της ζωής τους. Τα ταξίδια δεν γίνονται μόνο στα μήκη και πλάτη τούτης της γης, μα και μέσα στην απεραντοσύνη της καρδιάς. Μόνο που δεν μετριούνται με χιλιομετρικές αποστάσεις, αλλά με οδυνόμετρα, σε αποστάσεις θανάτου και ζωής. Το θαύμα, ως έκτακτη παρέμβαση του Θεού, μπορεί να επενεργήσει σε εξωτερικούς βασανισμούς και ουδίνες, στην απαλλαγή από τη σωματική καχεξία και ασθένεια. Για τη λύτρωση όμως της καρδιάς απαιτείται και η μακροχρόνια συνέργεια του ανθρώπου. Ο Χριστός δεν θα είναι ποτέ το οριστικό φτάσιμο, θα είναι πάντα η χαρά του ταξιδιού, η έκπληξη της εναλλαγής των τοπίων. Το φτάσιμο θα σήμαινε και το τέλος, την ολοκλήρωση, την ανυπαρξία του επέκεινα. Ο Χριστός είναι η ατέλεστη τελειότητα. Κάθε τέλος τον περιορίζει, τον εξαντλεί, τον καθιστά πεπερασμένο. Ο Χριστός είναι η οδός, ακριβώς για να μην αισθάνεται ο άνθρωπος πουθενά βολεμένος και επαρκής. Για να μην σβήσει ποτέ η δίψα για το παραπέρα, για το επόμενο, για το ακόμα πιο ουσιαστικό. Η ορθόδοξη ζωή είναι κυνηγητό του Θεού. Κινείσαι να τον βρεις γιατί χάνεται. Έρχεσαι για να τον συναντήσεις. Τον συναντάς και δεν ικανοποιείσαι, γιατί αυτόματα διψάς για το παραπάνω. Κάνεις τότε αυτή τη συνάντηση αρχή για καινούργια πορεία. Ο Θεός δεν θέλει να προσκοληθεί η ψυχή σου σε μια στιγμιαία θέα του προσώπου του και να περιοριστεί σε αυτήν.
Ο Θεός επιθυμεί αιώνια να σε γοητεύει. Η εν Χριστώ ζωή είναι ένας δρόμος όπου κάθε σημείο άφηξης είναι ταυτόχρονα και ένα σημείο αναχώρησης. Μια οδός που τη διαβαίνουμε διαρκώς με πτώσεις και ανορθώσεις, από αφετηρία σε αφετηρία, με αφετηρίες ατελεύτητες. Η πορεία είναι λοιπόν ακριβώς αυτό, ένας δρόμος, μία οδός στην οποία καλούμαστε να μην πορευόμαστε μόνοι μας, αλλά με τον Χριστό και με τους αδελφούς μας. Αυτός είναι ο δρόμος της Εκκλησίας, δεν γίνεται διαφορετικά. Και η άφηξη είναι ταυτόχρονα και ένα σημείο αναχώρησης, μια ατέλεστος τελειώτης λοιπόν, όπως είπαμε, ακριβώς γιατί ο Θεός, όπως και οι συνανθρωποί μας, δεν μπορεί ποτέ να είναι βαρετή. Εκτός αν αποφασίσουμε εμείς εκ των προτέρων να τους θεωρήσουμε ως τέτοιους, αναζητώντας προϊόντα συνήθως και καταναλωτικές συνήθειες, την απειρία αυτή που ονειρευόμαστε να πετύχουμε στη ζωή μας, ξεχωριστά όμως από τον Θεό και τους αδελφούς μας. Αυτά μας θύμισε μεταξύ άλλων ο πατήρ Βασίλειος Χριστοδούλου, διαβάζοντας κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο «Μείνε μαζί μας, βράδιασε», περπατώντας την προς Εμαούς πορεία σε μια σύγχρονη οδό, βιβλίο από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Και με το οποίο θα συνεχίσουμε και σε επόμενες εκπομπές μας. Ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να διαβάσει και ένας πιστός άνθρωπος, πιστό μέλος της Εκκλησίας, αλλά γιατί μας ρωτάτε πολλές φορές τι βιβλία μπορούμε να κάνουμε δώρο και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν συνηθίζουν να ασχολούνται με την πίστη και τον Θεό, χωρίς να τρομάξουν, ας το πούμε έτσι, χωρίς να νιώσουν ότι μπαίνουν κατευθείαν στα πολύ βαθιά νερά. Βιβλία, ας πούμε, για ασκητές, για ερημίτες και ούτω καθεξής, τα οποία ενδεχομένως να φαίνονταν ως μια βαριά, δύσκολη μελέτη. Είναι νομίζω το βιβλίο αυτό του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου κατάλληλο και για τέτοιου είδους περιπτώσεις, για δώρα σε νέους ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι, είπαμε, δεν συνηθίζουν να διαβάζουν θρησκευτικά βιβλία. Για όσους συνηθίζουν να διαβάζουν, από ό,τι θα καταλάβετε και με την ανάγνωση κάποιων σελίδων σήμερα, είναι πραγματικά ένα πολύ κατάλληλο βιβλίο για να ξυπνήσει μέσα μας τη φλόγα την οποία πρέπει να διατηρούμε ζωντανή στην πορεία αυτή με τον Αναστάντα Χριστό στη ζωή μας. Να ευχαριστήσουμε τις ακρός Γρηγόρη που ήταν κοντά μας και σήμερα. Φίλοι ακροατές, καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Η ώρα είναι 5.